Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, για να δούμε με έναν άνθρωπο που και στα δύσκολα βγαίνει μπροστά, δεν είναι από αυτούς που κρύβονται, γιατί εντάξει δεν είναι ωραία αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ, είναι δυσάρεστα με αυτή την έννοια λέω δεν είναι ωραία, αλλά μπορεί να είναι και μια νέα αφετηρία. Έτσι δεν το περιέγραψε κύριε Κούλογλου, καλησπέρα, ο κύριο Τσίπρας φεύγοντας χθες. Δεν ξέρω γιατί δεν είναι ωραία, είναι πάντως και δεν ξέρω τι σημαίνει. Στο μυαλό μου, να πω την αλήθεια, είχα αυτό το περιστατικό που το περιέγραψε πολύ παραστατικά ο κύριος Ρήγας, ότι τον άρπαξε από το λαιμό ο κύριος Τζανακόπουλος. Θα πάμε και σε αυτά, αλλά μην χάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Η μεγάλη εικόνα είναι το κλείσιμο ενός κύκλου 15 ετών στην ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ από τον Αλέξη Τσίπρα και η απόφασή του να μην είναι ξανά υποψήφιος. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα. Ναι, αυτό είναι μια κίνηση θαραλέα και πολιτικά σωστή. Θαραλέα είναι διότι δεν είναι εύκολο για ένα κόμμα το οποίο στην πραγματικότητα εσύ το έχεις δημιουργήσει. Είναι σαν κάτι σαν παιδί σου να το αφήσεις. Και επίσης μετά από 15 χρόνια. Και είναι και πολιτικά σωστή διότι δεν έπρεπε ούτε η στεροφημία του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα να μπει σε κίνδυνο. Και πλέον έπρεπε να απελευθερωθεί το κόμμα έτσι ώστε με τον επόμενο αρχηγό να προχωρήσει σε ενέργειες που δεν μπορούσε να προχωρήσει με τον Τσίπρα. Τι εννοώ δηλαδή, ότι μπορεί να ξεκινήσουν τώρα καλύτερες διαδικασίες συνεργασίας με το ΠΑΣΟΚ εν ώψη των αυτοδιοικητικών εκλογών, λέτε. Που είναι πολύ απαραίτητο. Και από την άλλη τη μεριά δίνεται και δυνατότητα στον ίδιο τον Τσίπρα. Μισό λεπτό. Γιατί είχε εμποδιστεί με έναν τρόπο αυτό αμέσως μετά από εσάς? Νομίζω ότι δεν είχαν... Μισό λεπτό. Αμέσως μετά από εσάς είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Λαρισαίων, που είναι από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδος. Ναι, εκεί και τις δύο θητείες συνεργαστήκατε με το ΠΑΣΟΚ, τον στηρίξατε. Δεν λέω ότι βγήκε επειδή συνεργαστήκατε εσείς. Προφανώς η στήριξη δεν σημαίνει αυτομάτως εκλογή. Έτσι κάτι έκανε και εκείνος καλά, για να τα λέμε όλα. Αυτό τι το εμπόδισε, η πολεμική που εκδηλώνεται πάντα στις προεκλογικές περιόδους, δηλαδή αυτές οι αποστάσεις που δημιουργούν οι εντάσεις? Όχι, νομίζω ότι δεν είχαν καλή χημεία μεταξύ τους Ανδρουλάκης και Τσίπρας. Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα, γιατί ακριβώς και τα λοιπά, τρέχα γύρευε. Εμπάσχεται η ουσία όμως και η αλήθεια είναι αυτή. Επομένως αυτό βελτιώνεται. Βελτιώνεται το γεγονός ότι με κάποιος νέος αρχηγός μπορεί να ξεκινήσει από την αρχή, μηδενίσει το κοντέρ δηλαδή και στις σχέσεις και με την υπόλοιπη αντιπολίτευση αλλά και στις σχέσεις με την κυβέρνηση. Δηλαδή ο Τσίπρας θεωρώ ότι θα ήταν εύκολος στόχος ενός Μητσοτάκη, ο οποίος έδειξε και με την δυστυχώς πολύ κακή δήλωσή του το πραγματικό του πρόσωπο στην περίπτωση του του παρέτησης Τσίπρα δηλαδή, ενώ διαφορετικά τώρα είναι ένας καινούριος αρχηγός τον οποίο πρέπει να του συμπεριφερθεί με όλους τους κοινοβουλευτικούς κανόνες χωρίς να χρειάζεται να επιθυμίσει καθώς ότι τον κέρδισε, γιατί αυτό είναι, είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης, αντί να ξέρετε, από τα αρχαία χρόνια, κύριε Πολύζο, υπάρχει ένας σεβασμός στους ηττημένους. Δεν σας άρεσε η δήλωση Μητσοτάκη χθες? Ήταν παράδοση στην αρχαία Ελλάδα, βεβαίως. Δεν μου άρεσε. Ήταν παράδοση από την αρχαία Ελλάδα και μετά και το συνέχισαν και οι Ρωμαίοι με τον Ιούλιο Κέσσαρα. Έλατε, σας χάσαμε για δευτερόλεπτα. Λέγατε ότι ήταν παράδοση και στην αρχαία Ελλάδα και στην αρχαία Ρώμη. Δηλαδή ο Μέγας Αλέξανδρος το έκανε κατά κόρο αυτό στην μεγάλη εκστρατεία του. Λοιπόν, και εδώ έχουμε τώρα τον κύριο Μητσοτάκη να είναι περί επίπεδου δάπνου δουφουκού, σαν σε ποιητικό θέατρο, σε κέρδισα με κέρδισες. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέω τώρα ότι απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη θα υπάρχει ένας καινούριος αρχηγός, ο οποίος ή η οποία θα μηδενίσει το κοντέρ και απέναντι στον οποίο ο κύριος Μητσοτάκης θα πρέπει να συμπεριφερθεί με βάση τους κοινοβουλευτικούς κανόνες χωρίς να θυμίζει κάθε τόσο ότι τον κέρδισε στις εκλογές.
Άρα λέτε ότι δεν θα έχει να επιτίθεται σε εκείνον που έχει ιτηθεί τρεις φορές, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία κλπ. Ποια ονόματα ακούγονται στον ΣΥΡΙΖΑ? Αυτά που ακούμε οι περισσότεροι, δηλαδή η Αχτσιόγλου, ο Χαρίτσης, ο Τσακαλώτος, άκουσα σήμερα τον Τεμπονέρα, βέβαιως καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν είναι τόσο δικτυωμένος για να εκτεθεί σε κάτι τέτοιο τόσο μεγάλο από τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά ακούτε κι εσείς. Εσείς είστε πιο μέσα, θα μου πείτε ακούω και άλλα πέντε, δεν μπορώ να σας τα πω. Όχι, όχι, δεν ακούω άλλα. Εγώ γύρισα χθες το βράδυ από τις Βρυξέλλες και δεν έχω ακούσει τίποτα παραπάνω. Okay. Ναι. Άρα εκεί θα παίξουν. Τηλεφωνήματα άρχισαν γίνονται. Τηλεφωνήματα από ποιον σε ποιον, δεν ξέρω τι εννοείται. Όχι, εντάξει, όχι, στο ακουστικό θέλω, όχι. Συνεννοήσεις δεν ξέρω. Εγώ από το πρωί... Όχι, εννοώ ότι αν πάτε με τους προηγούμενους συνέδρους, εκτός αν μπει στη βάση η εκλογή Προέδρου, εσείς ποιο σύστημα θα εισηγηθείτε αν ερωτηθείτε? Αυτό που θα λύσει το νωρίτερο, το κενό εξουσίας, που θα δώσει απάντηση στο κενό εξουσίας. Άρα γιατί... φαντάζομαι τους συνέδρους που υπάρχουν ήδη. Ναι, αυτό. Άλλη αυτό... προετοιμασία θέλει να βγείτε στη βάση. Ναι, διότι διαφορετικά θα χρειαστεί πολλούς μήνες και δεν μπορεί να, ένα κόμμα να γίνει... Δίκιο έχετε σε αυτό. Είναι κεφαλό. Μάλιστα. Άρα θα πάμε σε μια γρήγορη διαδικασία ή εσείς θα θέλατε να πάμε σε μια γρήγορη διαδικασία? Ναι, για να το διατυπώσω σωστά, να μην λέω άλλα από αυτά που λέτε. Και δεν έχετε δεχτεί τηλεφώνημα ακόμη από κανέναν και καμία σύντροφο? Εγώ γιατί να δεχτώ τηλεφώνημα? Τι εννοείτε? Ο καθένας δεν πρέπει να ξέρει πού μπορεί να ποντάρει, σε ποιον να υπολογίζει. Ναι, υποθέτω ότι γίνονται τέτοιου είδους. Ξέρετε, εγώ έτσι κι αλλιώς δεν είμαι μέλος του κόμματος και επομένως παρακολουθώ τα γεγονότα ως παρατηρητής. Είμαι και στο εξωτερικό, ζω στο εξωτερικό. Επομένως δεν γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται. Προφανώς υπάρχει ενδιαφέρον από αυτούς τους ανθρώπους που αναφέρατε κι εσείς. Ο καθένας και κάθε μια από εσάς έχει και τη δεξαμενή του, έτσι. Δεν είστε μονάδες, δεν είναι μία ψήφος του Κούλογλου, έτσι. Έχει μια σφαίρα επιρροής. Λοιπόν, πάμε τώρα στο να δούμε αν μπορεί να αναγεννηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Και πώς να αναγεννηθεί, λέτε. Η χημεία μεταξύ των δύο ηγετών της κεντροαριστεράς δεν λειτουργήσε. Άρα ο νέος, η νέα ηγέτης μπορεί να βρει κάποιους διάβλους επικοινωνίας. Ο κύριος Ρήγας στις δηλώσεις που έκανε στη Δημοκρατία ισχυρίζεται ότι ο καυγάς ξεκίνησε ακριβώς γι' αυτό. Για το αν πρέπει δηλαδή να στραφεί στο πασοκογενές ακροατήριο του ο ΣΥΡΙΖΑ που μοιάζει να το έχασε. Το οποίο κατευθύνθηκε και προς το Πάσο και προς τη Νέα Δημοκρατία. Θα είναι αυτό το διακύβευμα για την αναγέννηση, για το restart του ΣΥΡΙΖΑ? Και αυτό μάλλον, το λέω αν θα είναι αυτό, αν θα είναι κυρίαρχο αυτό. Αν γίνονται βασαρίες για τέτοιου είδους θέματα, όπως που μεταφέρεται, δείχνει ότι υπάρχει ένα χαμηλό, πολύ χαμηλό πολιτικό επίπεδο. Το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα πολύ γενικότερο πρόβλημα, το οποίο αφορά τι ακριβώς θα είναι το ίδιο το κόμμα και στη συνέχεια προς τα που θα απευθυνθεί. Όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας ήταν ως παρατηρητής στους σοσιαλιστές, συμμετείχε δηλαδή ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των σοσιαλιστών ηγετών της Ευρώπης, ενώ συγχρόνως ήταν και στο κόμμα της αριστεράς που είναι ένα άλλο πολιτικό γκρουπ. Αυτή η διπλή ο διπλός ρόλος έδειχνε και τα διλήμματα μπροστά στα οποία βρισκόταν και ο Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το δίλημα δεν έχει ακριβώς ξεπεραστεί. Θέλω να πιστεύω ότι θα πάμε σε μια κατεύθυνση προς ένα σύγχρονο, ανοιχτό, δημοκρατικό κόμμα της αριστεράς με ευαισθησίες για τους νέους και το περιβάλλον. Και βεβαίως με την ανάγκη και την κατεύθυνση
μεγαλύτερης κοινωνικής δικαιοσύνης στη χώρα, με την, με την ελάττωση των, των κοινωνικών αντιθέσεων, να μην είναι τόσο λίγοι πλούσιοι και τόσο πολύ φτωχοί, να μικρύνουν οι διαφορές. Είδατε όμως ότι αυτά ήταν αφηγήματα που δεν περπάτησαν στην κοινωνία. Δεν λέω ότι δεν το έχει ανάγκη η κοινωνία να το δει να συμβαίνει. Ενδεχομένως δεν έχει ανάγκη να το ακούει μόνο. Ναι, δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κοιτάξτε. Σημαίνει, κοιτάξτε τώρα, είναι φανερό ότι η Νέα Δημοκρατία που έκανε λάθη, που κάτι δεν έκανε σωστό κλπ. Δηλαδή δεν ήταν μια επιβράβευση για μια καταπληκτική τετραετία μόνο. Είναι φανερό ότι δημιούργησε ένα περιβάλλον ασφάλειας που δεν καταφέρατε εσείς να το δημιουργήσετε. Απ' τη μια ο Κατρούγκαλος. Εγώ να σας το πω τώρα πολύ απλά, τώρα μπορώ να το πω. Όταν ήταν το σύστημα του Κατρούγκαλου, έδινα εύκα, το λέω με σημερινούς όρους για να συνεννοηθούμε, 700 ευρώ. Και γίνω 240. Δεν θα αναρωτηθώ αν εφαρμοστεί αυτό που λέει ο Κατρούγκαλος, θα ξαναδίνω τέτοια, πώς θα βγαίνω. Σας λέω ένα πολύ απλό. Εντάξει, δεν θέλω να καταλάβω ότι υπονοείτε τι ψηφίσατε. Όχι, όχι, δεν λέω καθόλου αυτό, σας το λέω. Γιατί, ναι, καταλαβαίνετε τι λέω. Εγώ καταλαβαίνω το μεγαλύτερο αυτογκόλ ήταν αυτό του Κατρούγκαλου. Ναι. Έτσι. Κοιτάξτε τώρα. Είναι βέβαιο ότι, δεν λέω ότι οι βλάκες το πίστεψαν και οι νοήμονες δεν το πίστεψαν. Νομίζω πολλοί κατάλαβαν ότι αυτό ήταν κάτι που ακόμη και αν το πίστευε ο Κατρούγκαλος, στην περίπτωση που έβγαινε ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα συνέβαινε. Αλλά δημιούργησε μια ανασφάλεια στον κόσμο. Ήταν πολλά τα περιστατικά. Ασφαλώς, ναι, ναι, ναι. Δημιούργησε ανασφάλεια μεγάλη στον κόσμο, αλλά και λειτουργήσε καταλυτικά στην έλλειψη κυβερνητικής πρότασης που υπήρχε εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατέβηκε στις εκλογές του Μαΐου, το άλλο ήταν επανάληψη, ως ένα κόμμα που διεκδικούσε την εξουσία. Κατέβηκε ως κόμμα διαμαρτυρίας. Αν δείτε τα σποτ αυτά, τα πρώτα σποτ που έβγαλε, λέγανε ας πούμε τι κακά θα είναι αν έρθει ο Μητσοτάκης, χωρίς να περιέχουν καμιά θετική πρόταση. Αυτά τα σποτ είναι σποτ κόμματος διαμαρτυρίας. Και για κόμμα διαμαρτυρίας, το 20% που πήρε. Είναι πολύ. Εγώ χαίρομαι που το λέτε, γιατί το είπα δημόσιο όταν μου τηλεφώνησαν τη Δευτέρα. Εμείς μιλούμε με τα τμήματα επικοινωνίας όλων των κομμάτων. Και μου τηλεφώνησαν και είπα αυτό, ότι επιμείνατε πάρα πολύ στην επίθεση και δεν αναδείξατε τη δική σας θετική πρόταση. Εγώ χαίρομαι που το λέτε, γιατί τα αντιλαμβανόμαστε. Κοιτάξτε, καλά, η εκλογική εκστρατεία ήταν. Δεν υπάρχει εμβολία, θα πρέπει να διδάσκεται στα πανεπιστήμια, στις σχολές πολιτικών επιστημών, τι δεν πρέπει να κάνεις αν θέλεις να κερδίσεις τις εκλογές. Έτσι. Αλλά από την άλλη τη μεριά υπήρχαν και βαθύτες. Τα λέγατε εσείς. Δηλαδή τέλειωσαν οι πρώτες εκλογές. Επέμειναν στον ίδιο δρόμο και στις δεύτερες. Τους λέγατε, ρε παιδιά, αφού δεν μας βγήκε το Μάιο, γιατί να μας βγει τον Ιούνιο με αυτή την στρατηγική. Στις δεύτερες εκλογές πήγαν να γίνουν διορθώσεις υπό την αιγίδα του Νίκου Μαρατζίδη. Αλλά ήταν πολύ αργά. Είδαμε, αλλά ναι, ακριβώς, είχε διαμορφωθεί έτσι. Και όταν χάνεις 4-0 στο 20 λεπτό και τον Μέση να βάλεις μέσα. Δεν θα το αλλάξει. Το σκορ δεν ανατρέπει. Θα πας και πέμπτο. Δηλαδή, γιατί έτσι είναι η ροή των πραγμάτων. Σας ευχαριστούμε, κύριε Κούλογλου. Ευχαριστώ. Θα τα λέμε συχνά μέχρι τις διαδικασίες. Να είστε καλά. Γεια σας.